Όποτε αναφέρεται, αγαπητοί μου, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή με τον διάλογο ανάμεσα στον Κύριον και τον πλούσιον νεανίσκον, τον πλούσιον εκείνον νεαρών άρχοντα, κάπου χαιρόμαστε, κάπου λυπόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί εμφανίζεται σαν τηρητής των εντολών του Θεού, αλλά λυπόμαστε γιατί κάπου τον βλέπουμε να σταματά την πνευματική του πρόοδο. Αλλά ας δούμε τα πράγματα από την αρχή. Κάποιος νεαρός άρχον επερώτησε τον Κύριον, αφού τον ονόμασε διδάσκαλον αγαθών, το αιώνιον ερώτημα: τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Δηλαδή, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνιον ζωή? Το ερώτημα αποκαλύπτει την ευγένεια της ψυχής του νέου. Αποκαλύπτει ακόμη και την έφεση προς κάτι αληθινό, υψηλό και μόνιμο. Δείχνει όμως και κάποια επιπολαιότητα, γιατί δεν κάθισε να λογαριάσει, όπως λέει ο Κύριος στην παραβολή του οικοδόμου του πύργου, την δαπάνη τα προς απαρτισμών. Δηλαδή, τι θα μου κοστίσει? Και το πρώτο που θα κόστιζε θα ήταν η απαλλαγή του από τα περιουσιακά του στοιχεία. Ήταν, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής, πλούσιος σφόδρα. Πάρα πολύ πλούσιος. Και εκεί σταμάτησε. Ωστόσο, επέμενε να μάθει τι θα έπρεπε να κάνει. Και ο Κύριος του υπέδειξε την τήρηση των εντολών του Δεκαλόγου. Του εφάνει ανεπαρκές. Γιατί είχαν οι εντολές κάτι το πολύ γνωστό και τετριμένο. Θα λέγε κανείς, ποιος δεν ξέρει, και το παιδί του δημοτικού σχολείου ακόμη σήμερα δεν ξέρει τις 10 εντολές. Πάντως, κάπως έκπληκτος, απαντά στον Κύριον: ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Όλες αυτές τις εντολές που μου λες να τηρήσω, τις έχω διατηρήσει από τη νεότητά μου, από μικρό παιδί. Πάνω σε αυτή την απάντηση, αγαπητοί μου, ας μείνουμε για κάποιον σχολιασμό, γιατί αξίζει. Ωραία απάντηση και επιθυμητή για κάθε άνθρωπο, ότι δηλαδή ετήρησε τις εντολές του νόμου από παιδί. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε ο νέος αυτός χάσματα πνευματικής ζωής. Δεν είχε εφηβικές αντιδράσεις και παρεκκλήσεις, όπως συνήθως όταν ο νέος ή νέα γίνονται έφηβοι, αρχίζουν οι αντιρρήσεις, αρχίζουν οι παρεκκλήσεις. Δεν είχε διαλύματα τηρήσεως εντολών και μη τηρήσεως. Θα πρέπει να ήταν ένας ομολογουμένος αξιόλογος νέος. Και γιατί πράγματι δύσκολα θα βρείτε άνθρωπο που να έχει μια αδιάσπαστη πνευματική ζωή χωρίς πτώσεις ήθους, αλλά και περιόδους απιστίας. Ξέρετε, το έχουμε δει στα παιδιά μας πολλές φορές, κάποια στιγμή αρχίζουν να αμφιβάλλουν δια το περιεχόμενο της πίστεώς των. Έτσι, αν έχουμε κάποιον ο οποίος έχει αδιάπτωτον την πίστη αλλά και το ήθος, να μην έχει δηλαδή αυτά τα κενά, τα διαλύματα, όπως σας είπα, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Ένας τέτοιος νέος ήταν ο Τιμόθεος. Όταν ο Παύλος του έγραφε ότι από βρέφους εγνώριζε τα Ιερά Γράμματα, από βρέφους, τα οποία και διατήρησε. Και ο Παύλος βρήκε τον Τιμόθεο έτοιμον, έτοιμο έδαφος για ευαγγελική καλλιέργεια. Σε αυτό το σημείο ιδιαίτερως εφιστάται η προσοχή
των γονέων για μια τέτοια αταλάντευτη αγωγή των παιδιών τους, γιατί προϋποθέτει οπωσδήποτε σωστούς γονείς. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αγαπητοί μου. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε να μπούμε στην προαίρεση του παιδιού μας και να μείνει το παιδί μας αταλάντευτο και αδιάπτωτο. Δεν μπορούμε εύκολα. Γι' αυτό σας λέγω, το παιδί πρέπει γι' αυτό να δείξει τη συμμετοχή του, την προαίρεσή του, ότι θέλω να είναι έτσι. Αλλά δύσκολο δεν είναι? Γι' αυτό ο Παύλος κάνει μνήμα και της μητρός του Τιμωθαίου, της Ευνίκης, και της γιαγιάς, της Λοΐδος, που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην αγωγή του μικρού Τιμωθαίου. Όμως, μια τέτοια αγωγή κρύπτει κινδύνους πολλών παρεκκλήσεων και πρέπει να τις αναφέρουμε. Η αγωγή υπολείπεται σε κάποια σημεία. Είναι κάπως εκλεκτική αγωγή. Προσέξατε, αυτά που θα πούμε πρώτα, ο Θεός αναφέρονται εις τους χριστιανούς γονείς, εις τους χριστιανούς αδελφούς μας χριστιανούς. Λοιπόν, η αγωγή πολλές φορές είναι εκλεκτική. Καλλιεργείται μία αρετή όταν πλάει, μία άλλη αρετή μένει υπανάπτυκτος. Ας πούμε, καλλιεργούμε την ελεημοσύνη, δεν καλλιεργούμε την εγκράτεια. Πρέπει λοιπόν να δει κανείς, οι γονείς να δουν όλο το φάσμα της αγωγής για τα παιδιά τους. Ακόμη, μια τέτοια αγωγή γίνεται πολλές φορές για μια καλή κοινωνική συγκρότηση που φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων και που δεν αντέχει βέβαια στα μάτια του Θεού. Είναι εκείνο που λέμε και το ξαναλέμε, να γίνεις καλός άνθρωπος, όχι καλός χριστιανός. Ξέρετε πόσο διαφέρει ο καλός χριστιανός από τον καλόν άνθρωπο? Τον καλό χριστιανό τον φτιάχνει και ο ιδωλολάτρης, αν θέλετε. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν μιλούσαν περί καλού καγαθού ανθρώπου? Καλού καγαθού ανθρώπου. Δεν είσαι όμως χριστιανοί, είσαι απλώς καλοί άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν πολλοί χριστιανοί μας, μα πάρα πολλοί χριστιανοί μας, θέλουν τα παιδιά τους να είναι καλοί άνθρωποι. Πώς θα φανούν στα μάτια των ανθρώπων, όχι στα μάτια του Θεού? Υπάρχει σαν κριτήριο πάντοτε, αν παιδί μου δεν γίνεις άνθρωπος, τι θα πούν οι άνθρωποι για σένα? Ακόμη καλλιεργείται η εντιμότης, η εργατικότης, κάποια θρησκευτικότης, χωρίς όμως βάθος. Αυτό είναι το δυστύχημα. Μια τέτοια λογική ο νέος, ο σημερινός του Ευαγγελίου που ακούσαμε, είπε ότι ετήρησε τις εντολές του Δεκαλόγου από μικρό παιδί. Με αυτή την έννοια ετήρησε τις εντολές από μικρό παιδί. Το επαναλαμβάνω. Δεν είναι ψεύδετο. Δεν έλεγε ψέματα. Αλλά δεν είχε όμως ολοκληρωμένη αντίληψη του τι σημαίνει τηρώ τις εντολές. Και φάνηκε ευθύς αμέσως. Για να μην πω, μια τέτοια αγωγή χωρίς να το καταλαβαίνουμε είναι διάκριτος. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι κάπου αυτές οι τρύπες στην αγωγή θα φανούν μια μέρα. Ωστόσο, εδώ ευθύς αμέσως εφάνηκαν αυτές οι τρύπες στον νεαρόν αυτόν άρχοντα. Τον λέει άρχοντα γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιος, σας είπα. Παρατηρούμε ακόμη ότι αυτός ο νέος δεν είχε αυτογνωσία. Λέει η Γραφή ότι μια μέρα να είναι η ζωή του ανθρώπου έχει αμαρτίες, και μια ημέρα μόνο. Έτσι δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι αναμάρτητος? Μπορεί να το πει κανείς? Και όμως πως οι άνθρωποι λένε
ότι δεν κάνουν αμαρτίες, δεν έχουν αμαρτίες. Το μυαλό τους βέβαια πηγαίνει πάντοτε σε χοντρικά πράγματα. Γι' αυτό έρχονται μερικοί ηλικιωμένοι άνθρωποι να εξομολογηθούν. Ηλικιωμένοι, σας ξαναλέγω. Τους έπεισαν να εξομολογηθούν. Προσέξτε, τους έπεισαν. Τέλος πάντων ήρθαν. Και κάθεται στην καρέκλα να εξομολογηθεί. Και αρχίζει με το εξής προήμπιον. Παππούλη μου, κοίταξε να δεις. Ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα. Και εσείς πρέπει να το έχετε ακούσει αυτό πολλές φορές. Και εγώ απαντώ, αγαπητέ μου κύριε, αν είχατε σκοτώσει και είχατε κλέψει, αυτή την ώρα θα είσαστε στην φυλακή. Ναι. Μη λες λοιπόν δεν έκλεψα και δεν σκότωσα. Δεν εξαντλείται το χριστιανικό ήθος και η πίστη και τα πάντα σε αυτό που λες, σε αυτή τη φράση. Έτσι είναι δυστύχημα να τοποθετείτε ο άνθρωπος χωρίς αυτογνωσία. Λέγει το βιβλίο της Γενέσεως στο 6ο κεφάλαιο, «Πας της διανοείται εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσα στα σημέρας». Ότι κάθε άνθρωπος λέγει σκέφτεται το πονηρό σε όλη του τη ζωή. Μην το ξεχνάμε, είμαι τα παιδιά του πεπτοκότος Αδάμ και φέρομαι κατά κληρονομικών τρόπων τη ροπή προς την αμαρτία. Και εσύ λες, δεν έχεις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν αυτός ο νεαρός που ρώτησε τον Κύριο, ο πλούσιος νεανίσκος, δεν είχε, όπως είπαμε, αυτογνωσία. Ύστερα περιοριζόμεθα στις πράξεις. Ξεχνάμε ότι η αμαρτία δεν είναι μόνο η κάθε πράξη που θα κάνω αμαρτωλή, είναι και τα ενθυμήματα, είναι και οι επιθυμίες, είναι και τα βουλήματα, δηλαδή εκείνα που θα περάσουν από το μυαλό μου, εκείνα που θα περάσουν από την καρδιά μου, τα επιθυμήματα, οι επιθυμίες, αλλά και τα βουλήματα, εκείνα που θα περάσουν από τη βούλησή μου. Πάντως, όσο σπουδαία κι αν είναι αυτή η αγωγή που προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους, είναι ελιπεστάτη. Γι' αυτό κάποτε οι γονείς γουρλώνουν τα μάτια τους όταν δουν το παιδί τους να αλλάζει διαγωγή γιατί δεν είχε βάθος. Μα εσύ παιδάκι μου που... Ναι, αλλά δεν είχε βάθος. Αυτά που του βοηθήσατε να κάνει, να πει, να ζήσει, δεν ήταν επαρκή. Υπάρχει μόνο ένα πρώτο υπόστρωμα. Θα θυμόσαστε μαζί μου να σας πω ότι φτιάχνουμε παιδιά τόσο για να μην μπουν στη φυλακή. Για να μην μπουν στη φυλακή. Όχι για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Όταν ο Κύριος του επέβαλε, του επρόβαλε εκείνο το ένση λύπη, ναι, είπες ότι εφήρμουσες στις 10 εντολές. Καλά. Ένα σου λείπει, ένα σου λείπει, σαν να υπήρχε μια ενδεκάτη τροποντινά εντολή την οποία δεν έχει στηρίσει τροποντινά. Και αυτό είχε δύο όψεις που είπε ο Κύριος εις των νεανίσκων. Μία αρνητική, δηλαδή το δώσιμο στους φτωχούς ολοκλήρου της περιουσίας σου, και μία θετική που ήταν να ακολουθήσει τον Κύριον όπως και η μαθητέ του, η θετική πλευρά. Αλλά εκείνος μόλις άκουσε ότι πρέπει να δώσει στους πτωχούς την περιουσία του, σκυθρόπασε, κατσούφιασε. Τι, θα δώσω την περιουσία μου? Τι πράγματα είναι αυτά? Γιατί ουσιαστικά δεν έμαθε ότι η πνευματική ζωή είναι υπόθεση εισόδου. Αυτό δεν ζήτησε ο νεαρός? Σου είπε κανείς τίποτα? Έβγες από το σπίτι σου να δεις τον Κύριο χωρίς να λάβεις υπόψη τι θα μπορούσες να ακούσεις? Έχει πρόοδο λοιπόν η πνευματική ζωή και δεν σταματάει πουθενά. Το μεγάλο λάθος σήμερα των χριστιανών μας,
είναι όταν αποκτήσουν μια κάποια έτσι, ένα βερνίκι θα λέγαμε πνευματικότητας, αισθάνονται επάρκεια, σταματούν και λένε έως εδώ, δεν χρειάζεται περισσότερο. Είναι το μεγάλο λάθος των συντριπτικά περισσότερων χριστιανών μας. Ναι, δυστυχώς. Έχουν την αντίληψη ότι η πνευματική ζωή κάπου ολοκληρούται, κάπου, και συνεπώς τερματίζεται. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Για να μην πω ότι λέγουν, μα εμείς δεν είμαστε μοναχοί, οι μοναχοί έχουν χρέος, να. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, Ευαγγέλιο των μοναχών και Ευαγγέλιο των λαϊκών. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Και ξέρετε τι είναι? Είναι μία σκάλα. Ξεκινάει από το Ευαγγέλιο, το βιβλίο Ευαγγέλιο, το βιβλίο, και πάει μέχρι τον ουρανό. Άρχισε να ανεβαίνει στη σκάλα. Όσο μπορείς να ανεβαίνεις, να ανεβαίνεις, και ο μοναχός και ο λαϊκός. Το Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω, είναι ένα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μία πνευματική αυτάρκεια. Αρκετά αυτά που έχουμε, δεν χρειάζεται πιο πολύ. Σκανδαλίζονται όταν δουν κάποιον συνεχώς να αγωνίζεται και να θέλει κάτι το περισσότερο. Σκανδαλίζονται πραγματικά. Ακόμη τους σκανδαλίζει και ο μοναχισμός. Ο εν γέννη ασκητισμός, το ίδιο, παρότι η ασκητικότητα εν ευρία ενία είναι και δια τους λαϊκούς και δια τους μοναχούς, δηλαδή δια τους χριστιανούς. Κάποιος που ασκεί θρησκευτική αγωγή με εκκλησιασμό κλπ, πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αυτό τους πειράζει. Καλά, κάθε Κυριακή θα πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, δύο λεξούλες τις οποίες θα παρακαλέσω να τις θυμόσαστε: μηδαμού ίσταστε, δεν θα σταθείς πουθενά. Μηδαμού ίσταστε, απαρέμφατο, το στέ με αλφα γιώτη. Μηδαμού ίσταστε, πουθενά δεν θα σταθείς, να πεις στέκομαι εδώ, εντάξει, υπάρχει επάρκεια, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Όχι, αν σταθείς, τότε θα αρχίσεις να χάνεις έδαφος. Γίνεται η αντίστροφη κίνηση. Ο Κύριος μας είπε, εσέστε τέλειοι ως προπατήρ ημών τέλειος εστίν. Αλλά ο Θεός είναι τέλειος. Δεν είναι βαρύς λόγος αυτός να ζητάει ο Κύριος να είμαι εγώ ο άνθρωπος τέλειος, όπως ο πατέρας μου ο ουράνιος είναι τέλειος? Πρέπει να μάθω ποια είναι αυτή η τελειότητα εις των Θεών. Μα πώς θα τη μάθω αυτή την τελειότητα? Δεν πρέπει πράγματι πουθενά να στέκομαι. Και αυτή η τελειότητα δεν γίνεται ποτέ τελεία, ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Πράγμα που δείχνει ότι όντως μηδαμού είσταστε. Ας το μάθουμε αυτό, ας το ξέρουμε. Και ο νέος αυτός, όταν άκουσε σαν απάντηση στο ερώτημά του το τι έπρεπε να κάνει, κατσούφλησε, σκυθρόπασε. Ήταν φιλάργυρος. Αισθάνθηκε δυσκολία στην πραγμάτωση των όρων που του είπε ο Χριστός να πουλήσει την περιουσία του και να τη δώσει στους φτωχούς. Πάντως δεν ξέρουμε, απεχώρησε, αυτό ξέρουμε, ότι έγινε περίληπτος, αυτό είδαμε. Πολλοί είναι εκείνοι που ζητούν την αιώνια ζωή αλλά δυσκολεύονται να περιπατήσουν την στενή οδόν περί της οποίας ο Κύριος ομίλησε. Ο Κύριος είπε, εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αν είσαι πλούσιος, έχεις όλα τα αγαθά σου, έχεις την ευμάρεια, τότε δεν μπορείς να βαδίσεις τον δρόμο. Δεν είναι δυνατόν. Ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, συνεχίζει ο Κύριος, η απάγουσα που οδηγεί εις την απώλεια και πολύ εισερχόμενοι δι' αυτής. Τη στενή
η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή και ολίγοι εισι οι ευρίσκοντες αυτοί. Γράφει ο Ματθαίος στο 7ο του κεφάλαιο. Και τούτο διότι εμποδίζει η φιλιδονία στο ευρύ της εννοείται φάσμα το προχώρημα στην πνευματική ζωή. Η φιλιδονία από το γενετήσιο σήμερα είναι φιλίδονοι οι άνθρωποι και μάλιστα ιδιαίτερα και οι νέοι φιλίδονοι μέχρι το φαγητό, μέχρι την καρέκλα που θα καθίσουν, όλα να είναι εκείνα που θα τους αναπαύουν, όλα. Εμποδίζει ακόμη και κάτι άλλο, και η δειλία. Ο σημερινός άνθρωπος φοβάται να προχωρήσει σε κάτι που είναι περισσότερο. Και των δειλών το μέρος, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι η λίμνη οικαιωμένη πυρή και θείο. Και μάλιστα βάζει και τους πόρνους, τους μυχούς, τους μάγους. Βάζει και τους δειλούς. Και μάλιστα τους δειλούς τους βάζει πρώτους. Ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί ότι η δειλία είναι ένα σοβαρότατο μειονέκτημα να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή. Τρομάζουμε. Νομίζουμε ότι αν ξανοιχτούμε στην πνευματική ζωή, τι μπορεί να πάθουμε. Ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, μας διασώζει ότι όταν ο νέος είπε ότι τα πάντα ταύτα εφυλαξάμι είναι εκνεότητός μου, όλα αυτά που λες Κύριε από μικρό παιδί τα έχω τηρήσει, συμπληρώνει το εξής ο Μάρκος. Ο δε, γιατί σήμερα είχαμε τον Λουκά, ο δε Ιησούς εμβλέψες αυτό, ηγάπησε αυτόν και είπε αυτό, εν σε υστερεί ή θέλεις τέλειος είναι. Ο Κύριος τι κάνει? Τον κοίταξε καλά καλά, σαν να ήθελε τρόπον την κατάνθρωπον να βαθύνει στο βάθος της ψυχής του. Ναι, σε παραδέχομαι, είσαι νέος, συμπαθής, με αγαθή προαίρεση. Εκείνο το εμβλέψας, εκείνο εμβλέψας, τον κοίταξε με προσοχή και του βλέπει την προαίρεσή του, όπως σας είπα, και τον συνεπάθησε, λέει, και τον αγάπησε. Σπουδαίο παιδί, σπουδαίο παλικάρι. Αλλά γιατί ναι μου σταματάς? Πόσοι τέτοιοι νέοι και νέες υπάρχουν με αγαθές προθέσεις, ωραία παιδιά, πραγματικά ωραία παιδιά, με ωραία ψυχή, που όμως κάπου σταματούν και κάπου σκοντάφτουν. Είναι κυριότατα, όπως προανέφερα, είναι η δειλία. Τι κρίμα. Και απέρχονται. Αγαπητοί, ο πλούσιος νεανίσκος ή άρχον, όπως μας το λέει ο Ματθαίος, είχε όλες τις προδιαγραφές να γίνει μαθητής του Χριστού και όμως έφυγε. Η εικόνα του αποτείνεται και εις τους σημερινούς καλούς μας νέους, αλλά διστάζουν για μια βαθύτερη πνευματική ζωή. Κάνω μια έκκληση ιδίως εις τους νέους ανθρώπους, αγόρια κορίτσια, έκκληση κάνω να σκεφτούν πολύ καλά. Η ζωή αυτή που σήμερα τους γοητεύει γρήγορα θα περάσει. Και τι θα μείνει? Ο κόσμος βέβαια ασκεί τη γοητεία πάνω στους νέους. Η ανθρωπαρέσκεια κάπου ασκεί και αυτή την επίδρασή της. Τι θα πούν οι άνθρωποι για μένα? Κάποιες προσκολήσεις επιπροσώπων και πραγμάτων δεν αφήνουν περιθώρια μιας βαθιάς πνευματικής ανάσας. Η πίστη θέλει τόλμη και ηρωισμό, θέλει πρακτική, και αυτή είναι η θυσία και ο σταυρός. Μην ξεχνάμε
ότι είμαστε εξόριστοι εις τον κόσμο αυτόν. Θα δώσουμε τις εξετάσεις μας και μετά θα φύγουμε. Βέβαια στην εποχή μας υπάρχουν τέτοιοι νέοι, ωραίοι νέοι, σπουδαίοι, αγόρια κορίτσια, αλλά είναι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Ένας διωγμός ίσως αναδείξει περισσότερο. Μπορούσαμε να κάνουμε μία στατιστική, δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν. Όταν όμως αναφανεί ένας διωγμός, τότε βλέπουμε ανάγλυφη μπροστά μας την απάντηση. Τόσοι νέοι υπάρχουν. Θυμίστε, στη Ρωσία πόσοι φάνηκαν μάρτυρες και σπουδαίοι. Τους ξέραμε πρώτα? Όχι. Ήρθε ο διωγμός, αμέσως ανεφάνισαν. Είναι όμως λυπηρό τόσοι καλοί νέοι να μην θέλουν μια πνευματικότερη ζωή. Κέρδος τους είναι. Ωστόσο ο Κύριος Ιησούς βλέπει, αγαπά, λυπάται και περιμένει. Μένει η ελπίδα ότι κάποιοι θα γίνουν δικοί του. Ο Κύριος, βλέπετε, δεν μένει ποτέ χωρίς το δικό του λαό, έστω κι αν αυτοί είναι λίγοι. Είναι ο εκλεκτός λαός του Κυρίου διαμέσου των αιώνων. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει να ανήκουμε εις τον λαό το δικό του. Αμήν.